Ήταν πρωτομαγιά του 2004 όταν τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για την πράσινη γραμμή. 20 χρόνια μετά ο κανονισμός συνεχίζει να εφαρμόζεται, διευκολύνοντας τις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ο κανονισμός έδωσε τη δυνατότητα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους πολίτες να διασχίσουν την πράσινη γραμμή και την νεκρή ζώνη, την οποία ελέγχουν τα Ηνωμένα Έθνη, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και στην προετοιμασία του εδάφους για την επανένωση της Κύπρου. Δεν αποτελεί όμως και τη λύση του εθνικού προβλήματος που συνεχίζεται εδώ και 50 χρόνια. Οι καθημερινές επαφές μπορούν να προετοιμάσουν το έδαφος για την επανένωση της Κύπρου. Μέσω της ενθάρρυνσης, της ελεύθερης διακίνησης και του εμπορίου διαμέσου της πράσινης γραμμής, η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να επωφεληθούν από τα όσα και οι δύο κοινότητες έχουν να προσφέρουν, αλλά ενισχύει και τις καθημερινές επαφές. Πάνω από 64 εκατομμύρια διελεύσεις από και προς και τις δύο κατευθύνσεις έχουν καταγραφεί από την έναρξη ισχύως του κανονισμού τον Απρίλιο του 2004, όπως σημειώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι διασχίζουν την πράσινη γραμμή για διάφορους λόγους, από το να ψωνίσουν ή να πάνε σε εστιατόριο στην άλλη κοινότητα λόγω χαμηλότερων τιμών ή λόγω περισσότερων επιλογών, μέχρι τις επισκέψεις σε πολιτιστικά μνημεία και άλλες πόλεις ή επισκέψεις σε φίλους. Όπως αναφέρθηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λίδρα Πάλας, ο κανονισμός πέρασε από διάφορες δυσκολίες αλλά βοήθησε και τις δύο κοινότητες σε στιγμές όπου υπήρχαν τεράστια προβλήματα, όπως η καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Μαρί το 2011 και η συνεργασία το 2013 για την αντιμετώπιση πέτρελο κοιλίδας στο κατεχόμενο Τρίκομο.